Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, είμαστε και σας λέγαμε πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι θα ανοίξουμε το θέμα των εξαγωγών. Τι γίνεται με τις κριτικές εξαγωγές και τα προϊόντα μας, τα οποία φαίνεται ότι καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, έτσι αυτό λένε τουλάχιστον τα στοιχεία. Νομίζω ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ. Το 2023, Νικολέτα, θα είναι χρονιά ρεκόρ, έτσι δείχνει τα στοιχεία. Εντυπωσιακή πραγματικά αύξηση στις κριτικές εξαγωγές με σημείο αναφοράς το κριτικό ελαιόλαδο. Λοιπόν, άκου εδώ έναν αριθμό. Οι κριτικές εξαγωγές έφτασαν το ποσό των 579 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 338 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αναφέρομαι φυσικά στο πρώτο εξάμηνο του 2023, όταν το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν 338. Στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτης. Άρα μιλάμε για μια τεράστια αύξηση, 70% και άνω της 100. Έτσι. 71,5% για την ακρίβεια, και δεν το λέω εγώ για να το παίξω έξυπνη. Είναι τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει λοιπόν ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης. Και να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σφαγιανάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καλαμπόκη, που είσαστε μαζί μας. Γιατί χαιρόμαστε σε μια οικονομία η οποία έχει δεινοπαθήσει στο παρελθόν, σε προϊόντα κριτικά τα οποία συνεχώς αναζητάμε, ποια είναι η κατάσταση στις διεθνείς αγορές και αν τις έχουν κατακτήσει με ό,τι όφελος αυτό μπορεί να έχει η τοπική οικονομία αλλά και η ίδια η παραγωγή. Όταν βλέπουμε τέτοια στοιχεία για εντυπωσιακή αύξηση για τις κριτικές εξαγωγές, μόνο χαμόγελο μπορούν να μας προκαλέσουν. Φαντάζομαι ότι κι εσείς το ίδιο θα μας πείτε, κυρία Καλαμπόκη, τουλάχιστον ως ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εντυπωσιακή αύξηση. Προφανώς το νούμερο που αναφέρατε πριν είναι κάτι ιδιαίτερα ως μια χαρούμενη είδηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος για την κριτική οικονομία. Ζωντανό χρήμα στο πρώτο εξάμηνο. Και θα τονίσω ιδιαίτερα, να σας πω άλλα τρία νούμερα σε σχέση με τις χρονιές τις προηγούμενες, όχι μόνο με το 22, για να καταλάβετε τη διαφοροποίηση. Ναι. Μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι το 2015 ήταν ένα σημείο αναφοράς ως η καλύτερη χρονιά που είχαμε με 486 εκατομμύρια ευρώ. 486 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο της χρονιάς του 2015. Από το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019 είχαμε συνεχόμενες πτώσεις. Φτάσαμε το 2019 στα 407 εκατομμύρια. Το 2020 κάναμε την πρώτη επανεκκίνηση και πήγαμε στα 463 εκατομμύρια. Μιλάω για το σύνολο της χρονιάς. Και από εκεί και μετά, το 2021 και το 2022, αρχίζει μία σημαντική αύξηση. Το 2021 φτάσαμε στα 615 εκατομμύρια ευρώ. Το 2022 φτάσαμε στα 682 εκατομμύρια ευρώ και το 2023, το πρώτο εξάμηνο, έχουμε φτάσει στα 529 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι με το κλείσιμο του έτους θα έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το 2022, άρα το 2023 θα καταγραφεί πρώτα ο Θεός ως η χρονιά ρεκόρ συνολικά για τις κριτικές εξαγωγές. Να δούμε, κύριε Καλαμπόκη, κάποια στοιχεία τα οποία εσείς οι ίδιοι έχετε δημοσιοποιήσει και τα έχουμε με την μορφή έτσι γραφημάτων, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά και με τη βοήθεια των συναδέλφων θα τα δούμε για να μπορέσουμε και παρέα να τα σχολιάσουμε και να μας δώσει έτσι όθηση και για τη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη κάρτα. Λοιπόν, εδώ είναι οι κυριότερες αγορές χημικά και πλαστικά. Και εδώ βλέπουμε τις αγορές όπως διαμορφώνεται λοιπόν η πίτα και κάθε χώρα το μερίδιο το οποίο έχει. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, εδώ είναι τα κυριότερα προϊόντα στα οποία φυσικά μιλάμε για τις εξαγωγές που κάνουμε. Τα κριτικά προϊόντα, πρωταθλητή στο ελαιόλαδο με 79% και ακολουθούν τα κυπευτικά, τα ψάρια, θαλασσινά, φρούτα, γαλακτοκομικά, νερό, αναψυκτικά, χυμή, κρασί, μέλι, κρέας και παρασκευάσματα και οι λοιπές εξαγωγικές δραστηριότητες. Φαίνεται, κύριε Καλαμπόκη, λοιπόν, ότι το ελαιόλαδο είναι το χρυσό μας προϊόν, ξεκάθαρα. Όταν μιλάμε ότι στο πρώτο εξάμηνο κάναμε 580 εκατομμύρια ευρώ στο εξάμηνο εξαγωγές και από αυτά τα 338, 580 στο σύνολο των προϊόντων, των εξαγόμενων της Κρήτης, από αυτά τα 338 εκατομμύρια
αφορούν το ελαιόλαδο, που είναι περίπου το 78,5% στην κατηγορία των τροφίμων και ποτών, ή που έχει μια αύξηση 208% σε αξία και 142% σε ποσότητα, yeah, με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και μετά έρχονται τα κυπευτικά, που είχαν μια αύξηση της τάξης του 25,4%. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το ελαιόλαδο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2022 κάναμε το αντίστοιχο διάστημα 110 εκατομμύρια ευρώ και τώρα πήγαμε στα 310 εκατομμύρια και τώρα στα 338,5, mm-hmm, έχουμε μια άνοδο 208 εκατομμύρια και μια άνοδο σε τονάζ 141,96. Ναι, γιατί σε τόνους είναι 28, καλά τα βλέπω εδώ κύριε Καλαβόκη, 28.089 και το 23 67.963. 142% αύξηση. Mm-hmm. Είχαμε τη συγκυρία, γιατί πρέπει να λέμε τους αριθμούς όχι μόνο με την απλή στατιστική απεικόνιση, αλλά λέμε και τις αλήθειες. Οι αλήθειες που υποκρύπτονται πίσω από αυτούς τους αριθμούς οφείλονται σε 2-3 παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι υπήρξε μια τεράστια καταστροφή στις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία-Ιταλία και λόγω της κλιματικής κρίσης, όλου αυτού του καιρικού συστήματος που αλλάζει, εν αντιθέσει με την Κρήτη ή με την Ελλάδα συνολικότερα, που είχαμε μια τόσο πολύ καλή ελαιοκομική περίοδος και σε ποσότητες, αλλά και σε ποιότητα. Αυτό οδήγησε λοιπόν αυτόματα, όταν υπάρχει σταθερή ζήτηση και η μειωμένη παραγωγή, ανεβαίνει αυτόματα η τιμή. Έτσι λοιπόν είδαμε όλο αυτό το φαινόμενο που το παρακολουθείτε εσείς, όσο και η υπόλοιπη Ελλάδα, στην τρομερή αύξηση της τιμής του ελαιολάδου, που φυσικά εκτείναξε και τις κριτικές εξαγωγές. Κύριε Καλαμπόκη, βλέπω εδώ τα στοιχεία. Εξαγάγαμε προς Ιταλία και Ισπανία 56.500 τόνους ελαιολάδου, σωστά? Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να καταγραφεί, γιατί όπως είπαμε, πρέπει να αποκωδικοποιούμε τους αριθμούς και να αντιλαμβανόμαστε τι κρύβονται πίσω από αυτούς. Η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν το 78,7% των εξαγωγών του ελαιολάδου της Κρήτης, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 21,3%, ας το πούμε έτσι, ήταν η μορφή του τυποποιημένου. Ναι. Παλιότερα το τυποποιημένο ήταν πολύ ψηλότερο σε ποσοστό, αλλά σε μικρότερο όμως όγκο. Τώρα είχαμε και όγκο και τιμή, άρα το 21,3% σε άλλες εποχές έφτανε περίπου το 30%. Ξέρετε, αυτές οι δύο χώρες λοιπόν... Εδώ είναι αυτό που λέει και ο κλάδος των παραγωγών, ότι φεύγει το λάδι χωρίς να είναι τυποποιημένο, mm-hmm, σε ανταγωνίστριες αγορές, δηλαδή όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία, και ότι εκείνοι στη συνέχεια το τυποποιούν και το διοχετεύουν στην αγορά τους τυποποιημένο. Προφανώς, επειδή έχουν κάνει πολύ περισσότερες ενέργειες στο κομμάτι του μάρκετινγκ και της τυποποίησης, όχι μόνο από πλευράς αριθμητικών, αλλά χρονικά έχουν ξεκινήσει πολύ πιο πριν, ειδικότερα η Ιταλία. Αυτό που φρόντισαν να κάνουν είναι να προστατεύσουν τις αγορές τους, γι' αυτό και έτρεξαν, αγόρασαν τεράστιες ποσότητες όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από άλλες περιφέρειες Ελλάδος, σε υψηλές τιμές, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα συμβόλαια, ακόμη και με ζημία πολλές φορές, για να κρατήσουν τα συμβόλαια των εξαγωγών. Εμείς αυτό το 21% ή το 30% παλιότερα, είναι και αυτό μια σημαντική κατάκτηση, η οποία φυσικά δεν είναι η επιθυμητή, αλλά αν αναλογιστεί κάποιος στο παρελθόν, που οι εξαγωγές μας σε τυποποιημένη μορφή δεν ξεπερνούσαν το 5%, είναι θετικό στοιχείο, δεν είναι όμως αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει να χαμογελάσουμε περισσότερο, γιατί όσο αυξάνεται η εξαγωγή του τυποποιημένου προϊόντος και τα νούμερα θα αυξάνονται, γιατί η προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν είναι πολύ ψηλότερη από το να εξάγεται χήμα, που όμως πάλι πρέπει να πούμε ότι αν αυτό το προϊόν δεν υπήρχαν οι αγορές να το αγοράσουν, δεν θα είχε έρθει και αυτό το ζωντανό χρήμα στην περιφέρεια της Κρήτης. Άρα, κύριε Καλαμπόκη, βλέπουμε βήματα εμπρός, αλλά χρειάζεται και παραπάνω μέτρα για να προστατευτεί έτσι η αναγνωρισιμότητα του κριτικού ελαιολάδου. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα όσον αφορά την κατηγορία που λέγεται ελαιόλαδο. Απ' την άλλη, όταν έχουμε τοποθετήσει όλα τα λεφτά, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και λαϊκά, σε ένα προϊόν, αυτό οδηγεί στο φαινόμενο του καρδιογραφήματος, όπως έχω αποκαλέσει στο παρελθόν, να βλέπουμε τις εξαγωγές να κάνουν αυτό το ανεποκατέβασμα, γιατί εξαρτώμεθα συνεχώς είτε από τις καιρικές συγκυρίες της Κρήτης, είτε από τις
καιρικές συγκυρίες των ανταγωνιστικών χωρών, με αποτέλεσμα όταν δεν έχουμε καλή χρονιά να πέφτουν εξαγωγές, όταν έχουμε καλή χρονιά στο ελαιόλαδο να ανεβαίνουν εξαγωγές. Άρα η ματιά πρέπει να στραφεί σε δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα να ενισχυθούν οι εξαγωγές και στις άλλες κατηγορίες των τροφίμων και των ποτών, να διευρυνθεί δηλαδή το προϊοντικό μας οπλοστάσιο, να φτιαχτούν νέες κατηγορίες προϊόντων και παράλληλα βλέποντας ότι ο κλάδος των χημικών και πλαστικών που είναι δεύτερος με ένα ποσοστό 16%. Βλέπουμε εμείς τα στοιχεία ήδη, γιατί έχουμε προχωρήσει τη συζήτηση και εσείς φυσικά όσο έμπειρος το κάνατε και από μόνος σας. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τη βαρύτητα που πρέπει να δώσουμε και σε άλλα εξαγωγικά έτσι, προϊόντα, σε άλλα προϊόντα που εξάγουμε. Γιατί όπως είπατε και εσείς, το λάδι είναι μια ρευστή κατάσταση. Φέτος δεν θα έχουμε λάδι. Τι θα δώσουμε προς εξαγωγή, τι γίνεται λοιπόν με τις υπόλοιπες εξαγωγικές δραστηριότητες. Σας διάκοψα, κύριε Πακαλαμπόκη, απλά για να σας πω ότι βλέπουμε και τα στοιχεία για τους κυριότερους κλάδους, όσο εσείς φυσικά μας αποκωδικοποιείτε αυτό που βλέπουμε. Ναι. Ωραία. Αν λοιπόν δει κάποιος ότι το 16,2% είναι ο κλάδος των χημικών και πλαστικών που εξαντλείται, αν θέλετε, σε αυτές τις 3-4 μονάδες οι οποίες περιποιούν τιμή για την Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι αν δίναμε τη ματιά μας σε μια βιομηχανία η οποία είναι πραγματικά κερδοφόρα και παράλληλα παράγει καινοτόμα προϊόντα, θα μπορούσε αυτό να αποτελεί μια μεγαλύτερη σταθερά για τις κριτικές εξαγωγές και να υπάρχει μια εξισορρόπηση, αυτό που λέμε διασπορά κινδύνου. Να μην εξαρτώμεθα μόνο από ένα προϊόν, το έχουμε δει και στο παρελθόν με τη μονοκαλλιέργεια που είχαμε στη σταφίδα. Ήδη έχουμε φτάσει πάλι στη μονοκαλλιέργεια του ελαιολάδου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που δεν εξαρτάται πάντοτε από τον παραγωγό, ούτε από τον τυποποιητή. Είναι κίνδυνος καιρού, είναι καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος και των ανταγωνιστικών χωρών. Άρα πρέπει το μήνυμα να αφορά στην διεύρυνση των κατηγοριών, των παραγόμενων προϊόντων προς εξαγωγή της Κρήτης, αλλά και στην βιομηχανία η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί ένα σταθερό κρίκο ανάπτυξη τη κριτική οικονομία. Βλέπετε να καταγράφονται νοδικέ τάσει τα τελευταία χρόνια, κύριε Καλαμπόκη, σε αυτά. Βλέπετε δηλαδή να έχει επικεντρωθεί και η τοπική μα οικονομία και δραστηριότητα σε αυτά. Αν εξαιρέσει κανεί αυτού του δύο κλάδου, όπω είπα, στα υπόλοιπα προϊόντα υπάρχει μία στασιμότητα. Δεν είναι τα αναμενόμενα, ούτε τα ζητούμενα, θα έλεγα. Που σημαίνει ότι οι νέες καλλιέργειες, δηλαδή θα σας πω μια καλλιέργεια παραδείγματος χάρη που δεν αφορά την Κρήτη, αλλά όμως έχει δείξει ένα δρόμο παράλληλο, θα έλεγα. Δηλαδή στην Κρήτη έχουμε το αβοκάντο, στην περιοχή των Χανίων. Υπάρχουν περίοδοι που δεν υπάρχει ούτε γραμμάριο, έχει φύγει όλο προς εξαγωγή. Το ίδιο συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα με το ακτινίδιο. Είναι μια νέα καλλιέργεια, η οποία όμως αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει φτάσει να είναι η τρίτη, ίσως και η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές στην παγκόσμια κατάταξη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρξει μια συστηματική μελέτη σε συνεργασία περιφέρειας ερευνητικών ενδυμάτων και πανεπιστημίων για να δούμε τι άλλο είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη σταθερότητα των κριτικών εξαγωγών και να μην είναι προϊόντα φωτοβολίδες. Όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη την Αλόη, που κάποια στιγμή όλοι αρχίσαμε να καλλιεργούμε την Αλόη και τώρα αρχίζουν οι αποκαλλιέργειες. Άρα δεν είναι θέμα ακούω, παράγω. Μελετώ, ερευνώ, σχεδιάζω και μετά πάω στην παραγωγή με βάση τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Γιατί φαντάζομαι, κύριε Καλαμπόκη, ότι όσο δύσκολα μπορεί κάποιος να κατακτήσει, ένας ενδιαφερόμενος να κατακτήσει ένα ράφι σε διεθνείς αγορές, τόσο εύκολα το χάνει. Πολύ πιο εύκολα το χάνει, πιστέψτε με. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος φέτος που βλέπουμε τη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία, διότι ήθελαν να διαφυλάξουν ως κόκκινο οφθαλμού τους πελάτες τους, να μην χάσουν κανένα συμβόλαιο και πιστέψαν πολλά συμβόλαια που τηρήθηκαν όχι μόνο από τους Ιταλούς, αλλά και από κριτικούς συναδέλφους. Ήταν συμβόλαια επί ζημία. Συμβόλαια που είχαν κλειστεί την προηγούμενη περίοδο που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την τεράστια αύξηση της τιμής του ελαιολάδου και έπρεπε να τηρήσουν αυτό τον λόγο που είναι λόγος υπογεγραμμένος. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημίες σε εταιρείες εξαγωγής ελαιολάδου, οι οποίες θα προσπαθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα να καλύψουν αυτή τη ζημιά. Άρα λοιπόν το ερώτημά σας σαφώς έχει και μία και μοναδική απάντηση. Η κατάκτηση ενός ραφιού ή μιας αγοράς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απαιτείται συστηματική, επίμονη προσπάθεια με υπομονή και χάνεται πάρα πολύ εύκολα, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, έλλειψη προϊόντος, ανταγωνισμού ή τιμής.
Μάλιστα. Κύριε Καλαμπόκη, σε προϊόντα όπως το κριτικό κρασί, το κριτικό μέλι, βλέπουμε ότι έχουν ένα μικρό μερίδιο στην πίτα. Είμαστε ακόμα χαμηλά σε εξαγωγικό επίπεδο. Πού βρισκόμαστε για τα προϊόντα αυτά? Όσον αφορά το κρασί, μπορώ να πω ότι γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Έχει αναβιώσει ο κριτικός αμπελώνας με νέες ποικιλίες, με νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά. Κερδίζει έδαφος το κριτικό κρασί. Δεν είναι όμως ακόμη τα νούμερα αυτά που θα θέλαμε. Είναι αντίστοιχα με την ποιότητα, τη καλλιέργηση, την προσπάθεια που έχει δημιουργηθεί. Είχαμε πάει πολύ πίσω στο παρελθόν. Κερδίζουμε έδαφος, αλλά χρειάζεται ακόμη δουλειά. Όσον αφορά το μέλι, είναι ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί εκεί υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Είναι δύσκολο κάποιος να καταλάβει τη θρεπτική ιδιαιτερότητα και αξία που έχει το κριτικό μέλι. Και χρειάζεται επίπονη προσπάθεια και υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών ή άλλων προϊόντων τα οποία δεν παράγονται από το θυμάρι ή από το πευκοθύμαρο όπως έχουμε εμείς από την Κρήτη. Είναι τα ανθόμελα, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε τιμή και η τιμή πολλές φορές είναι ελκυστική όχι μόνο για τον τελικό καταναλωτή αλλά και για άλλες χρήσεις που αποτελούν μια διελκυστίδα ή ένα εμπόδιο, αν θέλετε, για την περαιτέρω διεύρυνση του κριτικού μελιού σε διεθνείς αγορές. Και με τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Κρήτης, πού βρισκόμαστε? Διατίθεται περισσότερο σε χώριο επίπεδο ή γίνονται εξαγωγές? Να σας πω, είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο το κομμάτι των γαλακτοκομικών και ιδιαιτέρως της γραβιέρας που είναι pop, γενικότερα των προϊόντων pop της Κρήτης. Μιλάμε για προϊόντα που είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό των διεθνών αγορών. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερα συστηματική προσπάθεια. Γιατί το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν το οποίο το έχει συμπαρασύρει και η Ιταλία και η Ισπανία, οι μεσογειακές χώρες, όπου αν θέλετε άτυπα λειτουργεί ο ένας υπέρ του άλλου. Όσο περισσότερο πουλάνε οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί, ανοίγουν αγορές. Η γραβιέρα είναι ένα προϊόν από μόνο του, το οποίο πρέπει να ανοίξει τις αγορές, άρα χρειάζεται πολλαπλή προσπάθεια. Όπως το κριτικό παξιμάδι επίσης. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Χρειάζονται ιδιαίτερες προσπάθειες, επενδύσεις στο marketing, στη διαφήμιση. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το κάνει μια εταιρεία μόνη της. Να σηκώσει όλο το βάρος ανοίγματος μιας αγοράς, η οποία είναι άγνωστη για τις διεθνείς αγορές. Άρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και χρειάζονται συστηματικές προσπάθειες με ενδυνάμωση, αν θέλετε, κοινών ενεργειών, προκειμένου να διευκολυνθούν αυτά τα προϊόντα να κατακτήσουν θέση στις διεθνείς αγορές. Κύριε Καλαμπόκη, η εξαγωγική δραστηριότητα φαντάζει ακόμη μακρινό όνειρο ή κάτι δύσκολο για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται? Και αν σε εσάς έρχονται συνεχώς και αιτήματα ή απορίες πολλές φορές από κόσμο της παραγωγής, ο οποίος θέλει να αναπτύξει μια τέτοιου είδους δραστηριότητα, ενδεχομένως φοβάται. Και αν έχουμε αναπτύξει ενδεχομένως και ως χώρα πλαίσιο προστασίας για όσους ενδιαφέρονται τώρα να μπουν στο παιχνίδι? Θα σας πω, τα χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία του 2010-2011 μέχρι το 2019-2020, μπήκανε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Μπήκαν για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα μπήκαν εμπορικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνταν με το εισαγωγικό εμπόριο, οπότε έκαναν την κίνηση να μετατρέψουν όλο το μηχανισμό που είχαν στο εισαγωγικό εμπόριο, στο εξαγωγικό εμπόριο. Αυτές είχαν μια δυναμική, είχαν ανθρώπους μέσα που γνώριζαν από το κομμάτι των εισαγωγών, άρα κατά τη στροφή των εξαγωγών. Και είχαμε και πάρα πολλούς νέους επιχειρηματίες οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στο κομμάτι των εξαγωγών. Πάρα πολλοί από αυτούς ξεβράστηκαν από την αγορά. Η εξαγωγή είναι ένα μακρινό ταξίδι, ονειρικό, το οποίο θα σε φέρει σε ένα αποτέλεσμα με επιτυχία, αλλά πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις τις εξής. Πρώτα απ' όλα να το πιστέψεις. Δεύτερον να το αγαπήσεις. Τρίτον να επιμείνεις. Τέταρτον να υπομείνεις. Και πέμπτον να επενδύσεις. Οτιδήποτε από αυτές τις παραμέτρους δεν τηρηθεί ευλαβικά, θα βγεις εκτός παιχνιδιού αγοράς. Αν δεν έχεις υπομονή, δεν έρχεται η αγορά από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, με τη συμμετοχή σε μια έκθεση ή με το που κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό και έχω μια μικρή παραγγελία, θεωρώ ότι άνοιξα τις εξαγωγές, δεν γίνεται. Και οι περισσότεροι ως πρώτο σκαλοπάτι χρησιμοποιούμε την ομογένεια, όπου μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να είναι πιο εύκολο το κομμάτι, γιατί απευθυνόμαστε στις έθνικα αγορές. Η κατάκτηση αγορών που δεν είναι η έθνη, που είναι ο ξένος καταναλωτής, είναι πιο δύσκολη. Χρειάζεται επιμονή πάρα πολύ και πολλές προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές εταιρείες από την Κρήτη. Μην ξεχνάτε το εξής, ότι το συνεταιριστικό κίνημα αφανίστηκε. Οι μεγάλες ενώσεις υπέφεραν και σήμερα, αν να μην πω τη λέξη καρκινοβατούν, δεν υπάρχουν. Που είχαν πολλά και μεγάλα σημαντικά μερίδια στο κομμάτι κυρίως του ελαιολάδου στις εξαγωγές. Αυτά τα μερίδια δεν χάθηκαν. Κρατήθηκαν από ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες επένδυσαν
υπέμειναν και επέμειναν και κατάφεραν να σταθούν στην αγορά. Και πρέπει το συνεταιριστικό κίνημα να ανακάμψει. Ο υγιής συνεταιριστής και ο υγιής συνεταιρισμός είναι αυτός που πραγματικά βοηθάει την τοπική οικονομία. Θέλω λοιπόν να πω εν κατακλείδη όμως ότι ναι, υπήρξαν εταιρείες οι οποίες ακολούθησαν πιστά αυτά τα 4-5, αν θέλετε, προαπαιτούμενα που πρέπει να έχει κάποιος και κατάφεραν να σταθούν. Νέες εταιρείες, το βλέπετε κι εσείς και από το κομμάτι το διαφημιστικό, στις τοπικές εφημερίδες, στα τοπικά ραδιόφωνα. Εταιρείες οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια ή αν υπήρχαν ήταν σε πολύ μικρότερο βαθμό. Και κατάφεραν σήμερα να κατήσουν τα μερίδια που είχαμε, να τα αυξήσουν. Τα προϊόντα τα κριτικά έχουν καλύτερη θέση στις αγορές. Έχουν με πλέον προϊόντα τα οποία είναι όχι μόνο πιστοποιημένα, είναι βραβευμένα και οι συσκευασίες των κριτικών προϊόντων δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τις συσκευασίες των ανταγωνιστήριων χωρών. Χρειάζεται όμως και άλλος αγώνας και άλλος σκόπος. Έχουμε τα τελευταία χρόνια κάνει ένα πολύ πιο, θα έλεγα, ολικό σύστημα προώθησης των προϊόντων μας. Υπάρχει μια συνεργασία της περιφέρειας, μια συνεργασία των επιμελητηρίων, οι οποίοι και η περιφέρεια και τα επιμελητήρια χρηματοδοτούν, βοηθούν τους μικρούς εξαγωγείς και τους μεσαίους. Και το βλέπω από τις παρουσίες που είχαμε σε εκθέσεις στο παρελθόν, μια εταιρεία η οποία συμμετείχε με την περιφέρεια, σιγά σιγά έχει ανοίξει τα φτερά της και από ένα μικρό περίπτερο πάει σε ένα μεσαίο, σε ένα μεγαλύτερο και διευρύνει το πελατολόγιο της και τον κύκλο εργασίου της. Θεωρώ ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, αρκεί κάποιος να μην θεωρήσει ότι η εξαγωγή είναι φωτοβολίδα. Η εξαγωγή είναι ένα μακρινό ταξίδι το οποίο θα σου οδηγήσει σε ονειρικούς δρόμους με σωστά αποτελέσματα, αρκεί να περιμένεις. Και με αυτό το μήνυμα, κύριε Καλαμπόκη, θα κλείσουμε, γιατί μας ακούν σίγουρα και πολλοί ενδιαφερόμενοι, οπότε είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να στείλει το μήνυμα αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να δώσουμε το μήνυμα, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, ναι, στα νέα παιδιά. Έχουμε ανάγκη νέα παιδιά να μπουν στο κομμάτι του εξαγωγικού εμπορίου. Έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από τους παλιούς εξαγωγείς, τους λείπει μόνο η εμπειρία. Τα νέα παιδιά όμως είναι πολύγλωτα. Μιλάνε πολλές γλώσσες. Έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο, με τα κοινωνικά δίκτυα. Η επικοινωνία είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν, αν θυμόμαστε πώς κάνανε παλιά η εξαγωγή. Τα νέα παιδιά λοιπόν πρέπει να μπουν στον εξαγωγικό στίβο. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης είναι ανοιχτός να βοηθήσει, να ενημερώσει και αν καταφέρουμε να συγκεράσουμε την εμπειρία των παλιών με τη δυναμική και τη γνώση των νέων παιδιών, το μέλλον για τις κριτικές εξαγωγές θα είναι πολύ καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε, κύριε Καλαμπόκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.